Τελική ευθεία μπαίνουν οι αλλαγές αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Η συζήτηση στη Βουλή για την εξαγορά και η καθάριση του ΟΑΣΤ, ώστε στη συνέχεια να κρατικοποιηθεί, θεωρείται ότι αποτελεί την αρχή του τέλους για τον τρόπο που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα οι αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Τι θα πει κρατικοποίηση, είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση, η οποία θα έπρεπε να μην κάνει ούτε καν απεργίες. Να γίνει, γιατί να μην γίνει. Ας γίνει. Θα τα κάνει τα πράγματα χειρότερα, κύριε, γιατί θα γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι και δεν θα δουλεύουν ποτέ. Να αλλάξει ο ΟΑΣΤ, να αλλάξει. Η ταλαιπωρία που υφίστανται τα τελευταία χρόνια οι επιβάτες είναι μεγάλη. Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις από τους εργαζόμενους ήρθαν να προσθέσουν νέα αγανάκτηση στο κοινό που έμεινε για μέρες χωρίς αστικά λεωφορεία, τα οποία αποτελούν το μοναδικό μέσο μετακίνησης στην πόλη. Οι περισσότεροι επιβάτες του ΟΑΣΤ διαμαρτύρονται για τη συχνότητα των δρομολογίων, ενώ αρκετοί θέτουν και θέμα παλαιότητας του στόλου. Άθλιες είναι και δεν περνάνε στην ώρα τους και βλέπετε μέσα τι γίνεται. Είναι τραγικά τα πράγματα απλά. Στα δρομολόγια γενικά είναι λίγο περιορισμένα όσο καλοκαιριάζει ο καιρός γενικότερα. Οι υπηρεσίες του μπορώ να πω ότι είναι καλές γενικά, απλά υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις που έχουμε επισχέσεις. Ο αρμόδιος Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Σπύριτζης θεωρεί πως ο ΟΑΣΤ αποτελούσε ένα κρατικό δίαιτο μονοπόλιο που κρατούσε όμηρο τη Θεσσαλονίκη για 60 χρόνια. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε άλλο φορέα στον κόσμο, στον οποίο καταβάλλεται μέρισμα ένα μήνα, όχι στο τέλος κάθε έτους και δεν φορολογείται. Είναι χαρακτηριστικό τα τελευταία 8 χρόνια για τις σταθμιστικές καταβολές του κράτους προς τον ΟΑΣΤ άγγιξαν τα 866 εκατομμύρια ευρώ. Στη συζήτηση που γίνεται στην Επιτροπή της Βουλής, παρουσία κοινωνικών και συνδικαλιστικών φορέων, οι περισσότεροι συμφώνησαν στην ανάγκη αλλαγών στο σχεδιασμό της λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Κάθε σχεδιασμός και παρέμβαση οφείλεται να γίνεται με γνώμονα τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι εργαζόμενοι να μην χάσει κανείς τη δουλειά του. Δεύτερον, να μην επιβαρυνθεί το κοινό με πιθανές αυξήσεις των εισιτηρίων. Τρίτον, να βελτιωθούν οι παρεχόμενες μεταφορικές υπηρεσίες. Το νομοσχέδιο είναι αντισταγματικό γιατί η σύμβαση για τη λειτουργία του ΟΑΣΤ λήγει το Δεκέμβριο του 2019, υποστήριξε ο πρόεδρος του οργανισμού. Σε όλα τα χρόνια λειτουργίας του οργανισμού, ο ΟΑΣΤ πάντοτε διέπονταν από μια οικονομική συμφωνία, η εφαρμογή της οποίας ως προς το οικονομικό σκέλος που τόσο πολύ κατηγορούμαστε από πολλούς, όπως και από τον κύριο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, γίνονταν με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. Καταρχήν, βλέπουμε θετικά την εξέλιξη αυτή, γιατί ο Οργανισμός Αστικής Συγκοινωνίας έχει κλείσει τον κύκλο. Και πέρα άνοιξε ένας άλλος κύκλος με πραγματικά μέσα μαζί μεταφράς που πραγματικά θα δώσουν μια άλλη οντότητα στον νομό σε συνεργασία με όλα τα υπόλοιπα μέσα που μπορούν να υπάρξουν. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η κρατικοποίηση του ΟΑΣ θα γίνει γρήγορα και οι πρώτες διαδικασίες αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι.